Χαρά Λεμονή, πάμε σε ένα γιατί έπεσε και ένα μπαλκόνι πολυκατοικία στο Χαλάνδρη. Ναι, και κενώνεται το κτίριο. Έπεσε μπαλκόνι πολυκατοικία στο Χαλάνδρη. Η κατάρρευση του μπαλκονιού έγινε τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχε θύματα και μάλλον αποτύχει δεν είχε θύματα, διότι η ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας είχε βγει έξω λίγο πριν από την κατάρρευση για να δει τι γίνεται με τον καιρό. Η πολυκατοικία, Φίλιππε, βρίσκεται στην οδό Κουρτές 27. Η πλάκα του μπαλκονιού έσπασε κυριολεκτικά σαν μπισκότο. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι οφείλεται στην κακοκαιρία, επειδή έριχνε εκείνη την ώρα σφοδρή, είχε σφοδρή βροχόπτωση. Ωστόσο, όπως εξήγησε πολιτικός μηχανικός που μένει εκεί κοντά και έσπευσε να δει τι έχει συμβεί και να βοηθήσει, είπε ότι έχει να κάνει με την κακοτεχνία. Το μπετόν, είπε, είναι ένα υλικό που δεν προειδοποιεί και σπάει σαν μπισκότο. Η πολυκατοικία, να πούμε, χτίστηκε το 1989 και αμέσως μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού έσπευσε στο σημείο αστυνομία, απέκλεισε το σημείο και το κτίριο εκενώθηκε για να εξακριβωθεί η στατικότητά του. Οι ένικοι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να διαπιστωθεί ότι η πολυκατοικία είναι ασφαλής και θα φιλοξενηθούν σε συγγενείς, φίλους είτε σε ξενοδοχεία που προσφέρει ο Δήμος. Μάλιστα. Ξαναλέμε, έπεσε το μπαλκόνι πολυκατοικίας. Πώς δεν σκοτώθηκε κανένας χριστιανός που πέναγε από κάτω? Ναι, και, γιατί ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε στην αυλή άνθρωποι, ούτε στα μπαλκόνια τους. Με εξαίρεση την ιδιοκτήτρια που βγήκε λίγο πριν για να δει τι γίνεται με τον καιρό. Αλλά ευτυχώς η γυναίκα πρόλαβε και μπήκε πριν από την κατάρρευση. Πάμε να ακούσουμε τηλεθεατές. Πάμε καταγγελίες τηλεθεατών. Πάμε στην κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Δυστυχώς είναι τόσο πολύ που...